Αναστασίου Δημήτριος του Βασιλείου ετών 9. Παρόν. Βασιλείου Αντώνιος του Φωτίου ετών 5. Παρόν. Βασιλείου Ελευθερία του Παναγιώτη ετών 3. Παρούσα. Βασιλείου Ιωάννης του Παναγιώτη ετών 70. Παρόν. Γάκιο Αγγελική του Ξενοφόντα ετών 42. Παρούσα. Γάκιο Βασιλική του Ξενοφόντα ετών 13. Παρούσα. Τη μνήμη των 152 θυμάτων. Αμάχων, μεταξύ αυτών δεκάδων μικρών παιδιών, τίμησε σύσσωμη η τοπική κοινότητα Μουσιωτίτσας του Δήμου Δοδόνης μαζί με τους τοπικούς φορείς. Η 25η Ιουλίου του 1943 είναι η μέρα που έχει χαραχθεί βαθιά στη συλλογική μνήμη της περιοχής και όχι μόνο στους απογόνους των θυμάτων, για ένα από τα δεκάδες εγκλήματα πολέμου με αυτούργους τους Ναζί της πρώτης ορεινής μεραρχίας Εντελβάης. 80 χρόνια μετά, οι μνήμες από την καταστροφική εκείνη η μέρα δεν έχουν σβήσει. Ακόμη όμως και όταν αυτό συμβεί, δεν πρόκειται ποτέ να κλείσουν οι πληγές στην τοπική κοινωνία. Η καθιερωμένη εκδήλωση μνήμης για τα θύματα της Μουσιωτίτσας πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Δοδόνης το πρωί της Τρίτης με έναρξη που έγινε στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Παύλου με το μνημόσυνο για τα θύματα και στη συνέχεια με την επιμνημόσυνη δέηση και το προσκλητήριο νεκρών. Μνημόνια αγνή κι άχαντος παρθένος, ηθόν ο φράστος χείς. Αδειό δευκόνιμων, των υποτών γερμανικών στρατευμάτων κατοχής ανερεθέντων, πισόμεθα. Ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων και η κεντρική ομιλία της εκδήλωσης από τον Δήμαρχο Δοδόνης Χρήστο Ντακαλέτση. Ξεχωριστή και ιδιαίτερη στιγμή της κατάθεσης στεφάνου στη μνήμη των θυμάτων της Μουσιωτίτσας από τον Παναγιώτη Μπαμπούσκα, έναν από τους ελάχιστους επιζώντες στο αντίστοιχο ολοκαύτωμα των Λυγκιάδων, ως βρέφος τότε που εντοπίστηκε χτυπημένο στην πλάτη με ξυφολόγχη στην αγκαλιά της νεκρής του μητέρας. Ο Δήμαρχος Δήμου Δοδόνης, ο κύριος Δακαλέτσης Χρήστος. Εκ μέρους του στρατού, ο κύριος Παπάς Γεώργιος Ταξιάρχος. Στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία όμως, δεν υπάρχει σπιθαμή χώρου για νοσταλγούς των Ναζί και των ολοκληρωτικών καθεστώτων και αυτό είναι το σημαντικότερο μήνυμα που οφείλουμε οι μεγαλύτεροι να μεταλαμπαδεύσουμε στους νεότερους. Σε καιρούς που βλέπουμε ξανά να θέλει να σπάσει το αυγό του φιδιού, σε καιρούς που ο λαϊκισμός, η συνωμοσιολογία και η εκμετάλλευση της θρησκευτικής πίστης νικούν τον ορθολογισμό, επαναφέροντας το προσκήνιο δυνάμεις που εξυπνούν τον φασισμό και τον ναζισμό. Οι αντιλήψεις αυτές, οι ολοκληρωτικές ιδεολογίες, δεν λογάριασαν ποτέ την ανθρώπινη ζωή. Στην περίπτωση της Μουσιωτίτσας, όπως και σε πολλά άλλα χωριά που κάηκαν από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής όλη την Ελλάδα, στοιχειοθετούνται νομικά εγκλήματα πολέμου με πολλαπλή μορφή. Δεν εκτελέστηκαν κατόπιν δίκης ένοπλοι άστολοι αντάρτες που επιτίθηκαν και σκοτώνουν Γερμανούς. Δεν εκτελούνται καν ύποπτοι για επίθεση άνδρες ικανοί να φέρουν όπλα, αλλά μη ύποπτοι ειρηνικοί πολίτες ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας και μάλιστα κάτω από τις πιο θηριώδεις συνθήκες. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς το λόγο και το αίτημα των επαναρθώσεων παραμένει ζωντανό και πάντα επίκαιρο. Γι' αυτό και ζητάμε από τους εκπροσώπους της κυβέρνησης και των κοινοβουλευτικών κομμάτων να μην απεμπολίσουν ποτέ αυτή τη διεκδίκηση, γιατί είναι η ελάχιστη οφειλή απέναντι σε αυτούς τους προγόνους μας που χάθηκαν τόσο βασανιστικά και τόσο άδικα. Μιλώ για την διεκδίκηση των γερμανικών απενορθώσεων αλλά και του κατοχικού δανείου. Είναι ένα ιστορικό χρέος της Ελλάδας προς τα θύματα της ναζιστικής κατοχής και της θηριωδίας τους προς τους προγόνους μας. Για μία από τις πολλές εκδηλώσεις μνήμης στην Ήπειρο και στα Καμένα από τους Γερμανούς Ναζί χωριά, μίλησε ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης. Κοιτάξτε, έχουμε πολλά θύματα, ειδικά από τους ναζιστές και ειδικά από τη μεραρχία Εντελβάης, οι οποίοι
πέρασαν χωρίς να σκεφτούν ανθρώπινα πουθενά, σκότωσαν άμαχους ως δίθεν αντίπεινα. Αυτοί είναι οι ναζιστές, πρέπει όλοι να προσέχουμε, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να φανούν και ξανά στο προσκήνιο όσο εμείς δεν ασχολούμαστε σοβαρά με το θέμα. Αιωνία τους η μνήμη, και εμείς ήρθαμε εδώ για να τιμήσουμε τα θύματα αυτά, τα οποία έχασαν τη ζωή τους από ανθρώπους που δεν είχαν αξίες.